Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαι η Πάκα η Σουζάνα. Ε, είμαι στα γραφεία του GRD. Και σήμερα, είμαστε πρωί είμαστε ακόμα, είμαστε προς μεσημέρι, αλλά πήρα την απόφαση, επειδή μου στέλνετε πάρα πολλοί μηνύματα και με βάση την εκπομπή μας, το live Mr. Κάτι Τετάρτη live το βράδυ, ε, Θέλετε, μου στέλνετε βασικά τις ιστορίες σας, θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μου για κάποια θέματα. Οπότε αποφάσισα, πήρα την πρωτοβουλία και αποφάσισα να ξεκινήσω κάποια μικρά βλογκάκια από εδώ πέρα. Τα οποία να σχολιάζουμε κάποια θέματα τα δικά σα, να σα αναφέρω κάποιε ιστορίε σαλονών. Ε, αλλά μπορεί να με ρωτάτε γιατί έχω αναφέρει, έχω πετάξει κάτι ατάκε κατά τη διάρκεια των εκπομπών, να σα πω κάποια από τα δικά μου, από μου ιστορίε. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθώ περισσότερο όχι με τη συνωμοσιολογία, αλλά θα πάω λίγο στο παραφυσικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε, αν δεν τα πιστεύετε, αν είστε φανατικοί, αν δεν είστε. Εγώ θα σα πω τι δικέ μου εμπειρίε. Α το πούμε εμπειρίε. Και από εκεί πέρα ο καθένα θα πιστέψει ό,τι θέλει. Δεν θα πω ότι πιστεύω 100%. Δεν θα πω όμω και ότι δεν πιστεύω και τίποτα. Ε, γενικότερα τώρα εδώ πέρα στο γραφείο θα μου ακούσουν λίγο, θα με κορυδεύσουν και κάθε φορά που, το, που τα σχολιάζω πεθαίνουν στο γέλιο, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ για να χαρίζουμε και να σκορπάμε χαρά. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι γενικά εδώ πέρα εγώ στο γραφείο έχω επί ένα χρόνο, τον προηγούμενο χρόνο τέλο πάντων και μπορώ να το επιβεβαιώσουν κάποια άτομα, ε, θα πάω λίγο όχι στο τόσο μεταφυσικό όσο στο ενεργειακό δεν μπορούσα να κουμπίσω άνθρωπο, δεν μπορούσα να κουμπίσω ε, γραφείο που τα γραφεία μα είναι μεταλλικά. Μην κοιτάτε τα, τα ξύλινα εδώ πίσω. Είναι μεταλλικά. Ε, και γενικότερα γιατί μονίμω με χτυπούσε ρεύμα. Αλλά μιλάμε σε φάση να με χτυπάει ρεύμα που να πεταγόμαστε, να σκάνε λάμπε. Ναι, έχω πληρώσει το μισό τζέρτι σε λάμπε. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ε, οπότε γενικότερα με είχαν, λίγο και σε, με είχαν πάρει από φόβο τα παιδιά εδώ πέρα. Αυτό είναι λίγο ε, πιο γενικό για να δείξω ότι γενικά εμένα ε, και το GRD και γενικότερα όλη η ζωή μου ε, περιβάλλεται από πάρα ξανά περίεργα μεταφυσικά. Γενικότερα βασικά σε αυτά τα vlog θα ήθελα να πούμε και να αναλύσουμε και ιστορίες μεταφυσικού περιεχομένου και γνωστές και όχι και να, να δούμε τι μπορεί να ισχύει, τι δεν μπορεί να ισχύει ε, Προ το παρόν θα είμαστε εσωτερικά και λόγω καιρών. Αν προκύψει, θα ήθελα να πάμε και μια φορά σε κάποια από αυτά τα μέρη, όχι τα γνωστά, αυτά που δεν τα ξέρετε πολύ, που δεν τα έχει δει ο κόσμο, για να, να, δούμε λίγο ιστορίε. Πάμε όμω να σα πω. Εγώ γενικότερα από πολύ, 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 πολύ μικρή ηλικία, όπω και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, ίσω έχω πολύ έντονη δραστηριότητα μέσα στα όνειρά μου τι εννοώ, δηλαδή κάθε φορά που ήταν να πεθάνει κάποιο, δυστυχώ εμένα αυτό με κυνηγούσε, το έβλεπα πρώτα στον ύπνο μου και μετά συνέβαινε. Έτσι έγινε και με τη γυγιά μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήρθε να μου ξυπνήσει η μαμά μου και μου λέει: Πρέπει να σου πω κάτι, πειλά, μου το πει, πέθανε η γυγιά. Τέλο πάντων, αυτά είναι τα απλά, τα λαϊκίστικα. Οπότε γενικότερα είχα μια όχι τόσο φυσιολογική παιδική ηλικία, να το πω έτσι. Αλλά μεγαλώντα τι έγινε, όπω ξέρετε, περισσότερο εγώ είμαι πατρεμένη, έχω και τέσσερα παιδιά. Ε, σε κάθε σπίτι λοιπόν, που πηγαίναμε και με τον άντρα μου ε, συνέβαιναν διάφορα πράγματα, κυρίως στα, στο ηλεκτρολογικό κομμάτι ε, των συσκευών μας, θα πω, τον, ε, από τα φώτα θέλετε, από το οτιδήποτε θέλετε και γενικότερα υπήρχαν και πολύ έντονες δραστηριότητες άλλου επίπεδου. Εγώ δεν θα πω όμως τι είναι, εγώ πάντα έδινα εξήγηση, αλλά σε κάποιε δεν δίνονται. Οπότε σήμερα ε, επέλεξα τώρα δηλαδή να σα πω μια ισορία δική μου, που αφορά όταν γεννήθηκε το πρώτο μου το παιδί. Τότε ήταν η περίοδο που είχαν πεθάνει όλοι οι συγγενείς μας, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, και είχαν πεθάνει σχετικά μαζεμένα. Ε... Και εγώ έχω γεννήσει το πρώτο μου το παιδί. Είμαστε στο σπίτι μας, μέναμε τότε στη Σύνδο, που και εκεί πέρα στο σημείο που μέναμε έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Και θα σα πω και σε άλλο vlog για την ιστορία του παλιού δημοτικού τη Σύνδου, ε, οπότε να σας ε, προλάβω όσοι γνωρίζετε ή για τη σύνδοκη και εκείνο το σχολείο για έναν μαύρο συγκεκριμένα, στείλτε μου μήνυμα όσοι ξέρετε για να μου δώσετε και περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, λοιπόν, έχουμε γυρίσει από δια... φεύγουμε, λοιπόν, διακοπές και έχουμε αφήσει, επειδή έχω και είχα τότε μόνο ένα μικρό σκυλάκι, ε είχαμε αφήσει τον αδερφό του άντρα μου να προσέχει το σπίτι και του έχουμε πει ότι επειδή γυρνάμε από διακοπέ, άφησε ανοιχτά όλα τα παράθυρα να ξεβρωμήσει, να βγει και το σκυλί, μην γυρίσουμε και έχει ε, κάνει κάτι το σκυλί το σπάμε σπίτι γιατί φέρνουμε μωρό. Ε, φτάνουμε στο σπίτι λοιπόν, ανοίγουμε την πόρτα και τι να δούμε κάθε άλλο παρά από αυτό που είπαμε. Οι πόρτες κλειστές, το σκυλί να τα έχει κάνει όλα μέσα. Ε, για να μην σας τα βολογώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, ε, απλά μαλώσαμε γιατί θεωρήσαμε ότι αυτός δεν τα έκανε, δεν τα άφησε ανοιχτά, δεν μας άκουσε, δεν, δεν, δεν. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι αυτός μια χαρά τα είχε αφήσει γιατί όντω είχε στο μπαλκόνι ε, το τασάκι του για κάποια στοιχεία τα οποία μας είχε πει, αλλά δεν το δώσαμε πολύ σημασία. Το επόμενο βράδυ, εγώ κατέβαινα πολύ συχνά Θεσσαλονίκη γιατί είναι η δική μου οικογένεια. Οπότε έφυγα. Ε, τότε να σημειώσω, να πω σε αυτό μάλλον το σημείο, ότι εγώ μίση εκεί πέρα Είχαμε από τι παλιέ μπαλκονόπορτε που για να τι ανοίξει, να τι κλείσει, έπρεπε να είναι πέντε νταγλαράδε και με λάδι, αλλιώ δεν. Οπότε πηγαίνω στο σπίτι, κλείνω τι μπαλκονόπορτε και φεύγω. Γυρνώντα το βράδυ, γυρνώντα μάλλον ο άντρα μου στο σπίτι, με παίρνει τηλέφωνο, αρχίζει να μου φωνάζει. Κλασικά. Γιατί λέω μου φωνάζει, λέει γιατί άφησε αυτέ τι και 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 και. και. Ε, Στι μπαλκονόπορτε λοιπόν. Βλέπετε τώρα και τον κόσμο που περνάει δεξιά και αριστερά, οπότε Λοιπόν, στι μπαλκονόπορτε, λοιπόν, εγώ τι είχα αφήσει και ήμουν σίγουρη γιατί τι είχα κλειδώσει, βρέθηκαν ανοιχτέ. Πάλι δεν το δίνουμε σημασία. Το τρίτο, την τρί, το τρίτο, βράδυ, πάω, βασικά το ίδιο βράδυ, πάω εγώ για ύπνο και έτσι όπω γυρίζουμε στο σπίτι. Όπως, ε, πάμε, κάποιος, εγώ βασικά κάνω πολύ ανησυχό ύπνο, γενικότερα. Και. Ε, ναι, πειράζω, δεν ξέρω γιατί συνέχεια. Ε, Τέλο πάντων, πάω για ύπνο και ξαφνικά βλέπω το σαλόνι ότι έχει ανοίξει τότε το ψυγείο μα. Το ψυγείο εκείνο ήταν από τα καινούργια τα οποία βεντουζάρισαν κιόλα και δεν άνοιγαν με τίποτα. Οπότε το βρίσκω ανοιχτό. Θεωρώ ότι το άφησε ο Γρηγόρη. Πάω να το κλείσω. Με το που πάω να γυρίσω την πόρτα, με το που γυρνάω μάλλον του βλέπω, ξανανοίγει. Εντάξει, λέω εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Τέλο πάντων, το κλείνω ξανά. Αυτό έγινε 5-6 φορέ. Εγώ. Γεια σου, πρόδρομε. περνάω τώρα. Εγώ σα είπα εδώ πέρα, με ακούνε και γελάνε, να το ξέρετε. Λοιπόν, κάποιοι τι έχουν ξανακούσει αυτέ τι ιστορίε, βέβαια. Αλλά εντάξει. Ε, τι έλεγα λοιπόν, ναι, τελος παντων πάνω αυτό έγινε 4-5 φορές και εγώ γενικότερα όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, μου αρέσει να τα γελιοποιώ για να μην φοβάμαι ουσιαστικά και άρχισα να μιλάω και να λέω αμέσως κάποιο πνεύμα τέλο πάντων που ήρθες να πιεις νερό, ευχαριστώ πολύ αλλά άσχαμε να κοιμηθώ. Και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, κλείνει το ψυγείο και δεν ξανά άνοιξε παράξενο περίεργο. Τέλος πάντων κοιμάμαι εγώ, σηκώνομαι το πρωί, έχει σκάσει ο το, ο θερμοσύφωνος, το οποίο θερμοσύφωνα, ή το θερμοσύφωνο τέλο πάντων, ε, ήταν καινούριο. Δεν είχε δικαιολογία για να σκάσει. Φώναξε με τραυλικό, φώνα, δεν μπορούσε να βγουν την απλά ήταν να γίνει. Και αυτό δεν το σχολιάζω. Ωραία. Τέλο πάντων, ξαναφεύγουμε και είμαστε τώρα. Ε, φωνάζω και τον πεθερό μου για να έρθει μου κλείνει τι μπαλκονόπορτε, τι ασφαλίζουμε, κλείνω και την τηλεόραση και φεύγουμε. Γυρνώντα, λέει ο Γρηγόρη, αν μα φέρνει ο πατέρα μα, γυρίζει ο πατέρα μου από τη Θεσσαλονίκη, του λέω: Περίμενε κάτω, γιατί άμα ξαναγυρίσω στο σπίτι και είναι όλα ανοιχτά, γιατί τα βγάλε και φωτογραφία πριν φύγω, τότε ε, δεν θα μείνω καν εδώ. Τέλο πάντων, ο έξυπνο άντρα μου στέλνει πρώτη εμένα να ανοίξω την πόρτα, κλασικά άντρε, συγγνώμη κιόλα. Ε, και με στέλνει τέλο πάντων και εγώ, με βρίσκει αφού ανεβαίνει έξω από την πόρτα του σπιτιού. Γιατί, Γιατί όχι μόνο ήταν ορθά ανοιχτά όλα τα παράθυρα, όλα, όλα. Και να σημειώσω ότι από δίπλα μου δεν είχε άλλο. πολυκατοικία Πολύ κάτι κάτι άλλο για να μπορεί κάποιο να πηδήξει. Ήμασταν εμεί και το κενό. Ε, πήγαμε τέλο πάντων. Ε, ορθά ανοιχτά όλα, η τηλεόραση ανοιχτή και ήταν, όχι ανοιχτή, ήταν ανοιχτή σε αναμονή. Δεν μπορώ να σα το εξηγήσω τώρα. Όσοι είχατε παλιέ τηλεόραση, θα καταλάβετε τι εννοώ. Που είναι δύσκολο αυτή. Θέλει από το κουμπί ε, τη τηλεόραση επάνω στην τηλεόραση να το ανοίξει. Ανοιχτό το ψυγείο. Πεταμένε όλε οι πυπίλε και τα πράγματα κάτω. Αλλά όχι σε σημείο ότι κάποιο είχε μπει για να ληστέψει. Υπήρχαν μόνο εκεί. Πήγαμε, ρωτήσαμε τέλο πάντων δεξιά και αριστερά. Δεν είδανε κανέναν, δεν άκουσαν κανέναν ούτε στην πολυκατοικία, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ησυχάζουμε, όλα ωραία, όλα καλά, είπαμε θα το συνηθίσουμε και κάποια στιγμή, εκεί πέρα που τώρα όσοι έχετε ζώα θα καταλάβετε τι εννοώ, εγώ αποφάσισα, τρομάρα μου, να φτιάξω ένα γλυκό και φτιάχνω, γιατί ήταν σαλοκούζινα και ήταν όλα ενωμένα, πάει το σκυλί μου, επάνω Ήτανε το, ήταν το τραπέζι, καρέκλα και καρέκλα. Και πάει στην καρέκλα, το οποίο αυτό το έχουμε καταγεγραμμένο σε βίντεο, το έχει δει ο πρόδρομο. Είπαμε κάποια στιγμή θα το βάλουμε να παίξει για να το αναλύσουμε κιόλα. Και πάει το σκυλί μου και γαυγίζει επίμονα και κάνει καυγάδε, φασαρίε, σουρλιαχτά, ένα γριλίζει πάνω σε μια άδεια καρέκλα. Όταν λέω ότι όσοι έχετε ζώο θα καταλάβετε, ξέρω ότι ένα ζώο, αρχικά έχουν διέστηση, αλλά κάνει ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγιση αρνητική, δηλαδή να γριλίζει και αυτά, όταν μυρίζει κάτι αρνητικό και πάνω στου ανθρώπου. Οπότε αυτό γινόταν επί ένα λεπτό, ένα δεκάλεπτο, το μωρό κοιμότανε μέσα. Εμεί φωνάζαμε να σταματήσει το σκύλο γιατί θα ξυπνήσει το μωρό. Αυτό δεν συνέβαινε και άρχισαμε κάποια στιγμή να καταγράφουμε σε βίντεο για να δούμε. Γεια σου, Τέο! Για να δούμε μήπω και ε, συμβαίνει. Δούμε, α πούμε, κάτι σαν οντότητα, σαν οτιδήποτε στο βίντεο. Στο βίντεο λοιπόν αυτό που καταφέραμε και πιάσαμε είναι ότι την ώρα που γαβγίζει το σκυλί πάνω στην α, άδεια καρέκλα ουσιαστικά, ε, ξαφνικά κάτι, κάποιο το κλωτσάει. Πώ κλωτσάτε ένα σκυλί στο δρόμο και να μην το κάνετε. Έτσι ακριβώ κάποιο και πετάει το σκυλί προ τα πίσω και πέφτει. Ε, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ε, το σκυλί άρχισε να ουρλιάζει ακόμη περισσότερο, χτύπησε κιόλας γιατί έφυγε πολύ προς τα πίσω και δεν ηρεμούσε. Ε, εγώ επειδή σα είπα ότι γενικά δεν τη γελιοποιώ αυτή την κατάσταση, ε, λέω στο σκυλί μου, επειδή έπεφτε η καρέκλα επάνω στο φούρνο και έπρεπε να βάλω το γλυκό μέσα, σε παρακαλώ πήγαινε, λέω, δίπλα στην καρέκλα. Πε το φανταστικό σου φίλο να πάει στη δίπλα καρέκλα και να το κάνει εκεί πέρα, λέω, όλο αυτό το γάβγισμα, το γλύσμα και όλο αυτό για να ανοίξω. Δεν περνάνε τρία δευτερόλεπτα, πάει και κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα στη δίπλα καρέκλα. Ε, εκεί πέρα κάποια στιγμή. Ε, Μεταξύ μα, όλοι όσοι ήμασταν στον χώρο, λέμε κάτι δεν πάει καλά. Εδώ πέρα αρχίζουμε όντω λίγο να μα παιδιά περνάνε ε, κρύο υδρότα και ξαφνικά ακούμε από τον μπαλκόνι να φωνάζουν τον Γρηγόρη. Ακούσαμε όλοι μα το ίδιο πράγμα, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια συχνότητα. Το μπαλκόνι ήταν δίπλα εκεί που καθόμασταν, οπότε βγήκαμε τρέχοντα, δεν υπήρχε κανένα. Ε, πήραμε τηλέφωνο τα παιδιά, τα οποία ακούσαμε τη φωνή του, δεν ήταν ποτέ εκεί. Μα έστειλαν και φωτογραφία, ήταν σε ένα χώρο τελείω μακριά από εκεί που μένουμε. Και συνεχίζεται όλο αυτό το περίεργο το ε, να πω κυνήγι φαντασμάτων, θα πω κυνήγι φαντασμάτων. Τέλος πάντων, πάω να πλάνω τα πιάτα και ξαφνικά, τι περιμένατε να ακούσετε, έπεσε βασικά μια ολοκληρη, ένα ολόκληρο μπαρ, γιατί ε, χώριζε η κουζίνα με το σαλόνι με ένα μπαρ και έπεσε και σπάσε στα δύο. Μην με ρωτάτε πώς έγινε, εγώ πάντως δεν το κούνησα. Ούτε το σκυλί θα μπορούσε να κάνει είναι ένα μικρό κουκόνι, τι να κλάσει και αυτό. Ε, και μετά, εμένα είχε ένα κακό συνήθεια ο Γρηγόρης, όταν είναι στο μπάνιο, να μου μιλάει από εκεί μέσα με κλειστή την πόρτα. Οπότε είχα συνηθίσει σε, σε, μια συγκεκρι... σε ένα συγκεκριμένο είδο φωνή. και είχα συνηθίσει να μου μιλάει από εκεί μέσα να απαντάω. Τώρα αυτά όλα γίνονται στο ίδιο βράδυ. Ε, και τέλο πάντων, το απαντάω, μου φωνάζει, μου λέει κάτι μέσα, το απαντάω, σταμάτα, θα ξυπνήσει το μωρό. Συνεχίζει να μου απαντάει, του λέω βρεδέ, ακούω, σταμάτα, θα ξυπνήσει το μωρό. Έχουν γίνει τόσα, δεν έχει ξυπνήσει, μην ξυπνήσει ακόμα. Ε, έγινε αυτό 4-5 φορέ και ξαφνικά ο γρήγορο σηκώνεται από το πάτωμα, γιατί δεν τον έβλεπα λόγω του μπαρ και μου λέει σε χαζό, μου, πού μιλά, εγώ τόση ώρα εδώ πέρα είμαι. Και όντω ήταν εκεί πέρα. Ε, εντάξει, να πεθαίνω στο γέλιο, μου έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Και ε, πάω μέσα στο μωρό το οποίο είχε ξυπνήσει εν τέλει και μιλούσε στον αέρα. Ε, και ξέρουμε εδώ πέρα στο σημείο ότι πάρα πολύ ότι τα παιδιά διαισθάνονται, βλέπουνε, νιώθουνε και τη ρωτάω αγάπη μου γλυκιά λέω με ποιον μιλάς και μου δείχνει με το δάχτυλο και μου λέει ατό, αυτό για όσους δεν έχουν παιδιά και μου δείχνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο σημείο όντω. Ε, ήταν το από όλο το δωμάτιο το πιο παγωμένο. Γιατί εμεί είχαμε και τα καλοριφέρα τα το λόγω του παιδιού, ήταν χειμώνα. Τέλο πάντων, υπήρχε αυτή η φιγούρα, το οποίο το μόνο κοιτούσε μόνο εκεί. Και κάποια στιγμή τη βγάζω από το κρεβάτι, λέω εντάξει, δεν θα με τρελάνει εμένα. Τη βγάζω από το κρεβάτι και πηγαίνει όντω προ εκείνη τη φιγούρα και κάθεται και ζητάει από, ουσιαστικά από τον τοίχο να την πάρει αγκαλιά. Τέλο πάντων, επειδή σα είπα ότι στην αρχή του βίντεο ότι εμεί εκεί πέρα είχαν πεθάνει και όλα σε πρόσφατα παππού γιαγιάδε, λέω ότι άμα είστε κάποιο παππού γιαγιά που ήρθε να δείτε το παιδί, ευχαριστούμε πολύ, είναι μια χαρά. Γεια σα, από εδώ πάνε κι άλλοι. Με το που το λέω αυτό, ξαφνικά ηρεμούν όλοι, το, το μωρό κοιμάται στο δευτερόλεπτο, στο κρεβατάκι του κανονικά, ήσυχα, όμορφη και ωραία, και εμεί ηρεμούμε και δεν είχε ξανασυμβεί τίποτα εκείνη την ώρα. Ε, με την επόμενη μέρα μιλάω με την επειδή εμεί όταν έγιναν όλα αυτά, πιστέψαμε ότι μπαίνει ο παλιό μου ο ιδιοκτήτη, ότι κάποιο μπαίνει στο σπίτι. Πήγαμε και ρωτήσαμε την γειτόνισσα. Και μα λέει ότι άκουσα φωνέ, λέει, στο σπίτι όταν λείπατε. Πήγαμε, πηδήξαμε, λέει, αλλά δεν ήταν κανένα. Τώρα τι φωνέ άκουγε η κοπέλτσα, δεν το ξέρω. Ακούσαμε, λέει, φασαρέ και νομίζαμε, λέει, και όλο σε σημείο για να καταλάβετε τι συνέβαινε όταν λείπαμε εμεί. Ότι μαλώνατε. Και σα χτυπήσαμε, λέει, για να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί ακούγαμε, λέει, πράγματα να σπάνε, ακούγαμε, λέει, πολύ ιστορίες από το σπίτι σα και νομίζαμε, λέει. Ε, και το σκυλί ήταν μωρό τότε, οπότε. χάβιζε. Και νομίζαμε, λέει, ότι κάτι συμβαίνει, ότι σφάζει ο ένα τον άλλον. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Και έχει τύχει και φορά που να μα φωνάξουν. Όχι, δηλαδή, δηλαδή, δεν μα έχουν φωνάξει. Ε, γιατί νόμιζαν ότι είμαστε μέσα στο σπίτι και κάτι συνέβη, ότι κάποιο μα κάνει κάτι. Γιατί μου μονίμω τι ειρήνε και κάποιο να μαλώνουν και μονίμω να σπάνε πράγματα. Δεν ήμασταν εμεί. Οπότε αυτό για μένα δεν είχε απαραίτητα εξήγηση. Και έχει μάλλον και δεν έχει. Δεν ξέρω τι ήταν εκείνη την ώρα. τώρα το λέω και γελάω. Γιατί ταυτόχρονα με ακούνε και όλοι και λέω τι μπορεί να σκέφτονται τώρα αυτοί. Οπότε δεν μπορώ να σα δώσω ακριβώ το vibe όλο αυτό που βιώσαμε εμεί εκείνη την ημέρα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Τα φαντασματάκια μου εμένα που με τόσο πολύ έχουν με έχουν ακολουθήσει όλα μου τα σπίτια σε ένα άλλο σπίτι, την ώρα που φτιάχνα πίτσα, καινούργια η κουζίνα, ε, σκάει το εσωτερικό τζάμι τη κουζίνα. Του φούρνου βασικά. Τι εννοώ. Αυτό το εσωτερικό τζάμι όταν έσκασε είναι αυτό που κρατάει τη θερμότητα. Όταν το είπαμε σε μια γνωστή ε, αλυσίδα ηλεκτρικών, η γυρνάκι μου λέει αυτό το τζάμι, κυρία μου, πρέπει λέει, να το σπάσετε εσεί μόνοι σα. Αυτό λέει, σπάει μόνο άμα το έσπασε με βαριά. Με τη βαριόπούλα. Λέω ναι, άλλο δεν είχα εγώ να πάω να το σπάω. Δύο μέρε μετά παίρνει φωτιά το πάνω μέρο τη κουζίνα. Σε πληροφορία, το κοτσόβολο έχει, μου έχει φάει τα μισά λεφτά, να ξέρετε. Εγώ τον έχω κάνει χρυσό. Μια τα πλη... Α, μου έχει κάνει και πλυντήριο. Το οποίο πλυντήριο πέντε ώρε μετά το άνοιγε και έβγαζε ακόμα καπνού. Φωτιά, ξέρετε. Να παίρνει φωτιά να βγάζει μαύρο το ρούχο από μέσα. Και όχι, ξέρω να βάζω πλυντήρια τόσα χρόνια. Δεν ήτανε. Και ένα βράδυ έτσι ωραίο και καλά έτσι όπω καθόμαστε, ξάφνι κάτι περίεργα και ωραία. Ακόμα να μα την πόρτα που πήγε και το κλασικά και γράβει στην πόρτα και δεν ήταν κανένας, και μην μαντεύεστε. Ηταν μονοκατοικία, βασικά όχι μονοκατοικία, ήταν πολυκατοικία, αλλά ήμασταν μόνοι μα. Δεν είχε πάνω κατά δεξαεριστερά άλλα σπίτια, δεν μπορούσε κανείς να χτυπήσει, δεν μπορούσε κανείς να βγει, δεν μπορούσε κανείς να μπει, γιατί το... η, πολυκατοικία... Ε, η πολυκατοικία, η πόρτα μου άνοιγε με. είναι κλειδί το οποίο. Ε, ε, ηλεκτρικό σε ταυτότητα. Δεν μπορεί να την ανοίξει κανένα. Σύντομα ότι είχε και, και κωδικού, του οποίου δεν του ξέραμε ούτε εμεί, ήξερε μόνο ο διαχειριστή, ο οποίο έλειπε και δεν ήταν εκεί. Τώρα αυτά που σα λέω είναι πολύ χαζά και περίεργα που έχουν γίνει, αλλά έχουν γίνει. Τώρα, ε, πιάνομαι από, το, ιστορίε τις ιστορίες που μου έχετε στείλει, ότι μην νομίζετε ότι είστε τρελοί. συμβαίνουν. Τώρα, το πώς θα αποφασίσετε να τα εκτιμήσετε και να πείτε εσείς ότι μπορεί να είναι, ε, αυτό είναι στο χέρι Επιπλέον, θα σα πω μια άλλη ιστορία. τώρα, Περίεργο. Ε, θα σα πω γιατί πολλοί μου έχετε στείλει φωτογραφίε που βλέπετε μέσα πράγματα. Ε, και εγώ έχω, είχαμε μια φωτογραφία. Είχαμε πάει σαν καλά παιδάκια κι εμεί, στα νεκροταφεία τη Σίνδου. Δεν είναι η ιστορία που θέλω να σα πω πριν, αλλά έχει και αυτό με τη Σίνδου. Ε, και σαν καλά παιδάκια, λέμε τι να κάνουμε, κάτσουμε εδώ πέρα σαν να... να βγάλουμε μια φωτογραφία. Δεν συνειδητοποιήσαμε όμω ότι εκεί πέρα που βγάζουμε τη φωτογραφία ήταν ε, τάφο. Νομίζαμε. Δεν ξέρω καν τι νομίζαμε εκείνη την ώρα. Ούτε είμαστε, είχαμε πει, ούτε ήμασταν απλά παιδιά, χαζά. Ε, όταν, εκτυπώθηκε η φωτογρα... όταν τυπώθηκε μάλλον η φωτογραφία, όταν την έβγαλε το παλικάρι, ε, μα είπε ότι ρε παιδιά, πόσα άτομα λέει ήσασταν. Λέω, τι εννοεί, πόσα άτομα ήμασταν. Ήμασταν λέω, 4, Λέει, δεν είστε 4, είστε 6. Ε, καλά, προφανώ εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει πέρασει από επεξεργασία για να σα προλάβω. Ε, μα είπε ότι ήταν πάνω από τα κεφάλια μα και όντω τη φωτογραφία ήταν ένα κεφάλι ανδρό και σε ένα άλλο ένα κεφάλι γυναίκα. Και όταν πήγαμε να δούμε πού είχαμε βγει φωτογραφία, όντω ήταν ένα ε, κοινός κοινό τάφο ενό ζευγαριού. Δεν είδαμε τι φωτογραφίε, δεν είχε πάνω. Γιατί κάποιοι, ξαναλέω, ξέρετε από σύντομα θα δείτε ότι δεν είχε πάνω ε, τι φωτογραφίε των συγκεκριμένων. Ε, όταν ζητήσαμε να δούμε βέβαια να μας την εκτυπώσει τη φωτογραφία, η φωτογραφία έχει χαθεί, χαθεί από το αρχείο του, δεν μπορούσε να τη βρει παρόλο που την επεξεργάστηκε για να δει. Ας πούμε σε αυτό εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, πιστεύω ότι απλά μπορεί και να α, ο συγκεκριμένο άνθρωπος απλά να την επεξεργάσει και να γεννήθηκε να μας τρολάρει παρόλο, 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 που έπεσε μέσα στο κομμάτι του ζεύγους. Ε, αυτά θα πω εγώ προς το παρόν. Ε, θέλω γενικά σε αυτά τα vlog να αναλύσουμε κάποια άλλα πράγματα γιατί στην τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει σας είχα πει για κάποιες ιστορίες ε, ε, και μεταφυσικού και φυσικού και γενικότερα κάποια μυστήρια τα οποία ε, με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ τι εννοούσα και να σας ε, στείλω την έρευνα και τα αποδεκτικά. Οπότε αντί να σα τα στείλω προσωπικά θα σα τα δείχνω σε αυτά τα vlog, θα σα δίνω τι πηγές, θα σας δίνω και αντίστοιχα βιβλία που σας αρέσει και στο Χρήστο να κάνει στι εκπομπέ. Και θα, θα, μετά θα κρίνετε εσεί τι θέλετε να πιστέψετε, πώ θέλετε να χειριστείτε τι καταστάσει, πώ θέλετε να τι συνεχίσετε. Ε, εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα τα αγάπη βασικά που παίρνω μέχρι στιγμή. Χαίρομαι που κουβαλάτε περισσότερο την ίδια τρέλα με εμά. Ε, και γι' αυτό και το κάνω. Για να καταλάβετε, δεν είστε μόνοι σα εκεί έξω. Υπάρχουν και άλλοι τρελοί καλή ώρα. Ε, τι να πω, θέλω να συνεχίσετε, να μου στέλνετε. Τώρα θα δω την επόμενη εβδομάδα τι θα πούμε. Μπορεί να συνεχίσουμε τι ιστορίε σα, να σα το πηγαίνω να αλλάξω. Να σα λέω μία ιστορία, κάτι μεταφυσικό, μία να πηγαίνουμε έξω, μία να λέμε κάτι σε μυστήριο. Θα δω πώ θα γίνει. Ό,τι μα έρθει και την ώρα και ξαναλέω πάει και με βάση ε, την υποστήριξη και την αγάπη που παίρνω από εσά και βάση το τι μηνύματα φέρνω και τι θέλετε. Τώρα αυτό μου το ζητήσατε πάρα πολύ γιατί το έχω αναφέρει. Σα τα είπα, θα το αναλύσουμε νομίζω αντίστοιχα σε κάποια άλλη στιγμή, θα δω. Ε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θέλω να σας πω καλή συνέχεια και θα περιμένω τα μηνύματά σας. Ε, μας ακολουθείτε κανονικά σε όλα τα social media τα δικά μας, και του GRD και τα προσωπικά μας, και Facebook και Instagram και TikTok, μην ξεχνάμε και το TikTok. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια!